Αλλαγή του τρόπου εκλογής των ευρωβουλευτών προωθεί η κυβέρνηση. Για το θέμα συζήτησαν και συμφώνησαν οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε οι υποψήφοι ευρωβουλευτές να εκλέγονται με σταυρό και να μην αναδεικνύονται με βάση τη σειρά κατάταξης στην Ευρωλίστα. Το ενδεχόμενο σταυρού στους ευρωβουλευτές επιβεβαίωσε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους. Σε πολλές χώρες υπάρχει οτιδήποτε συνιστά συμμετοχή, έκφραση, πλουραλισμό, δυνατότητα του πολίτη να εκφραστεί, θετικό είναι. Οι δύο αρχηγοί συμφώνησαν και στην αύξηση του αριθμού των υποψηφίων από τους 21 που ισχύει σήμερα, όσοι δηλαδή και οι Έλληνες ευρωβουλευτές που εκλέγονται, στους 42, δυνατότητα που δίνει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Κόντρα εντός του Πασόκ προκάλεσε η τροπολογία Μιχελάκη, που δεν δίνει το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε στις δημοτικές εκλογές νομίμων μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα αλλά δεν έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Αποτελεί ντροπή το γεγονός ότι ο μετανάστης που δουλεύει στη χώρα μας γίνεται εξυλαστήριο θύμα και χρησιμοποιείται ως άλοθη για τα προβλήματα ενός πολιτικού και οικονομικού συστήματος που χρειάζεται ριζοσπαστικές τομές. Εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική τη συμμετοχή στο εκλογικό σώμα κατηγοριών ψηφοφόρων που δεν έχουν την ελληνική ηθαγένεια και άρα δεν μπορούν να μετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία επιχειρούν να σβήσουν τις φωτιές που άναψαν οι αντάρτες. Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίστηκε να δοθούν χρήματα στον πρώτο γύρο, να αναζητηθούν τυχόν συνεργασίες στο δεύτερο γύρο, εάν δεν έχουν προκριθεί γαλάζιοι υποψήφοι, και να μην προχωρήσουν στις διαγραφές των ανταρτών. Στο θέμα που έχει ανακύψει με τις υποψηφιότητες των δύο γαλάζιων για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννη Ιωαννίδη και Απόστολου Τζικώστα, αναφέρθηκε ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Παπαμιμίκος. Ο κύριος Τζιτζικώστας ήταν, είναι και θα είναι φίλος μου. Η φιλία δεν μπλέκεται με την πολιτική. Είναι δικαίωμά του να κάνει αυτό που επιθυμεί. Ο Γιάννης Ιωαννίδης πιστεύω ότι μπορεί να συσπυρώσει πάρα πολλές δυνάμεις στην Κεντρική Μακεδονία και θεωρώ ότι θα είναι ένας πάρα πολύ καλός περιφερειάρχης. Αντάρτης δεν είναι ποτέ ο εν ενεργεία περιφερειάρχης. Αντάρτες δεν είναι ποτέ η εν ενεργεία περιφερειακή σύμβουλη και αντιπεριφερειάρχες. Στις τάσεις που θα κρατήσουν ενώπιση των ευρωεκλογών αναφέρονται και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές εκλογές. Η Δημάρ θα υποστηρίξει υποψηφίους που θα υποδείξουν οι οργανώσεις της. Η Νέα Δημοκρατία λέει ναι ή όχι στην Ευρώπη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δημοψήφισμα για τα μνημόνια. Και οι δύο επιλέγουν την υποταγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.